Στάσου, λέω, γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Δεν ξέρω, μου στείλε ένα φίλο που βλέπει μια κομπή. Έχει απίστευτο έκο, ρε παιδιά, κάνει. Έκο. Σα έκανε πριν, τώρα δεν κάνει, χρυσοδημό. Ο ήχο δεν παλεύει. Καλά άρχισαν. Δεν αρχίσαμε καλά τη χρονιά. Τώρα ακουγόμαστε. Όχι, ρε. Ναι, ρε, σταμάτα, θα στα πούμε, ρε. Ο Άρντα είναι εδώ, λέει, εδώ αρχηγό, έχει πάει Αθήνα. Σταμάτα. Θα στα πούμε και σένα. Μήπω, Νίκο, μήπω πρέπει να φωνάζουμε περισσότερο. Όχι, μου φωνάζει. Στην αρχή ήταν. Ωραία. Λοιπόν, είναι γυναικάρα. Η κορμπίλια. Ναι, τι σου λέω, εντάξει. Πλασμένη και αν σα αρέσουν τα στενά. Αυτό. Και η άλλη έχει αυτό το κοινό. Φάτσα σαν άλογο. Τι είναι στενό φόρμα. Τι δεν κατάλαβα, τι λες. Στενό. Έμορε Μάρια, μάλλον ρε, πιο λιανά δεν γίνεται ρε Μάρια. Στενό φόρμα, στενή γραμμή. Θα το κλείσουμε το μαγαζί ρε Μάρια. Φαίνεται. Λέει ο Φουβού, ο Καστοριανός είναι ίδιος ο Διούδης. Θες το κάτι. Είναι μια δραματική έκκληση. Πραγματικά δεν είναι πρόβλημα. Μην ταΐζετε άλλο, το λέω κάθε μέρα. Τα Περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια. Προχθές για να περάσω δύο τα κλώτσια. Παιδιά, είναι δεν αστείο, είναι τραγικό. Από το μηχανάκι πάρω το ένα, με καθόταν και με κοιτούσε έτσι σαν βλαμμένο. Ένα, σαν κότα. Έχουν γίνει σαν κότες. Πήρε η άλλη να φάει τσουρέκι τόσο και το μισό τόσο στο Περιστέρι. Τη λέω, καλά, μην το ταΐζεις. Λέει, εσύ ένα τη ζόρι τραβάς. Λέω, τι τσουρέκι, πας καλά, έχει γίνει σαν βόδι. Όχι να παίρνουμε τις διαφημίσεις ή τις δουλειές από τα Σκόπια και να στείλουμε εταιρείες στη Βουλγαρία και να το παίζουμε Μακεδονομάχη. Παπάρια είμαστε Μακεδονομάχη. Ή να κάνω τα δόντια μου στα Σκόπια. Ή να κάνω τα δόντια μου στα Σκόπια ή να παίρνω σκοπιανή γυναίκα, ας πούμε. Πάρ' τη χαμηλό κόλλα από το Κιλκής που κλάνει και σκόνεται σκόνη από κάτω. Πάρ' την με τη μύτη και το ρουθούρι σαν αεροπλάνο εκεί, η τουρμπίνα. Με τις γουρλωματάρες και τις αυτάρες. Ρε καραφλογούρουνο, θες να αρθώσει τα ράπη στη φάπα. Τι να τρώω. Δεν θα δώσει τα ράκι στη φάπα. Τα ράκι στη φάπα, καραφλογούρτο. Δώσε τη μαμά σου χαιρετίσματα, φίλε. Την κοίταγα χθες το βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Δε βρυθωμάνε. Δε βρυθωμάνε. Δε βρυθωμάνε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Αυτό που λέμε είσαι μάγκα, σε περιμένω από κάτω. Έλα, όχι, φίλε, με τη γυναικεία φωνή. Μην ρε, φίλε, με τη γυναικεία φωνή. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, βάλε ένα άγχο, μιμήσω άλλη φωνή. Μη με χάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Επόμενη γραμμή. Έλα, εσύ επάνω να γίνει live. Μη, φίλε, σε παρακαλώ. Πάνε δες, είναι για πάνε δες. Είναι αυτό. Με τη μαμά σου ήρθες, φίλε. Κλείσω να ρε, Νίκο. Φίλε. Έλα από κάτω. Κλείσω να το βλάκα τώρα να μην κατέβω και είναι στα αλήθεια κάτω γιατί τον τόσα πλευρά. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.
Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.